Ακόμα μια φορά δείξαμε την εναντίωσή μας ενάντια στους σχεδιασμούς του ομίλου του Τιτάν και της κυβέρνησης που φέρνει την καρκινογόνα καύση απορριμμάτων στις γειτονιές μας. Δείξαμε ότι είμαστε αποφασισμένοι, ότι είμαστε οργανωμένοι να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Είμαστε έξω από το εργοστάσιο. Φωνάζουμε ότι δεν θα περάσει. Βάζουμε τη ζωή και την υγεία μας πάνω από τα δικά τους κέρδη. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε με την αγωνιστική μας δραστηριότητα μέχρι την υλοποίηση όλων των ετοιμάτων μας. Καλούμε όλους τους συλλόγους, τους φορείς, τα σωματεία της πόλης που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία να αποκτήσουν ακόμα πιο ενεργό ρόλο στην αγωνιστική δραστηριότητα. Τώρα πρέπει να βγούμε όλοι μπροστά, χωρίς φόβους, χωρίς δισταγμούς. Η δράση μας δεν πρέπει να αποτελεί έργο μερικών μόνο προσώπων ή προέδρων διοικητικών συμβουλίων, αλλά έργο μαζικής, συλλογικής δουλειάς. Να μην μείνει κανένα μέλος στα μητρώα των συλλόγων, των φορέων, των σωματείων που δεν θα το ενημερώσουμε για όλες αυτές τις εξελίξεις. Δεν θα προσπαθήσουμε να δραστηριοποιήσουμε με βάση τους επόμενους αγωνιστικούς σταθμούς. Συνεχίζουμε αγωνιστικά με την Πρωτομαγιά και τη συμμετοχή μας με το δικό μας μπλοκ της Πρωτοβουλίας στη μεγάλη συγκέντρωση στις 6 Μάη στις 10.30 στο άγαλμα Βενιζέλου. Αν δεν αγωνιστούμε δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Για τα κέρδη των λίγων καταστρέφουν το περιβάλλον, βάζουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, τσακίζουν εργασιακά δικαιώματα με δεκάωρα, βάζουν στο στόχαστρο συνδικαλιστικές ελευθερίες. Για όλα αυτά βγαίνουμε μπροστά, αγωνιστικά, αποφασιστικά. Διεκδικούμε τώρα να ακυρωθεί η νέα διοδότηση καύσης RDF, SRF από τον Όμιλο. Ούτε σκέψη να πάνε να κάψουν αυτό το καρκινογόνο σκουπίδι. Να απαλληφθεί από το ΠΕΣΔΑ της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η δυνατότητα δημιουργίας μονάδων παραγωγής SRF και RDF. Με ευθύνη του κράτους, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια της χώρας και με σύσταση εξειδικευμένης ομάδας γιατρών, να πραγματοποιηθούν ολοκληρωμένες μελέτες με σκοπό την έρευνα της ισορρευτικής ρήπανσης της περιοχής. Να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος της εργοδοτικής ευθύνης από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς για τα θέματα του επαγγελματικού κινδύνου, της βιομηχανικής ρήπανσης, της πρόληψης ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, όπως άλλωστε και η νομοθεσία ορίζει. Άμεσα να προχωρήσει η δημιουργία κέντρου υγείας, εδώ, στην περιοχή της Ασκαρπίας, πλήρως τελεχωμένου και ενταγμένου στο σύστημα υγείας, με πρωτεύοντα ρόλο στην πρόληψη. Να ενταχθεί τώρα στο Γενικό Πολοδομικό Σχέδιο με τροποποίηση πρόβλεψη νέου κέντρου υγείας στην περιοχή. Να καταρτιστεί ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτικής προστασίας με ευθύνη του Δήμου, με κριτήριο την προστασία της ζωής των κατοίκων για περίπτωση μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Ευκαρπίας, Ωραιοκάστρου και Κορδελιού, όπου λειτουργούν μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Οι Δήμοι μας να επαναπροσδιορίσουν τις χρήσεις γης με κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος, την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας. Άμεση τώρα εφαρμογή μεθόδων και μέτρων μείωσης της ποσότητας και βλακτικότητας των απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση και κομποστοποίηση. Λέμε ένα μεγάλο όχι στην επαρματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Λέμε ένα μεγάλο ναι στην ορθή διαχείριση των απορριμμάτων που θα πρέπει να ξεκινήσει κάποια στιγμή προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Να μην κατασκευαστούν οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων με ΣΔΙ και τις συγκεκριμένες προβλέψεις για τη λειτουργία τους. Τώρα να βελτιωθεί η λειτουργία του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην Ευκαρπία, ώστε να μειωθούν όσο το δυνατόν οι αρνητικές επιπτώσεις των περιβάλλων στους εργαζόμενους και στους κατοίκους. Να σταματήσει τώρα η μετατόπιση των βαρών στις πλάτες των αδύναμων οικονομικών στρωμάτων μέσα από τα πράσινα ανταποδοτικά τέλη. Δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε με συσκέψεις, με πλούσια πολιτική δραστηριότητα και συζήτηση με τα μέλη των συλλόγων, των φορέων, των σωματείων, με συμμετοχή της πρωτοβουλίας, με τα σωματεία της πόλης, στις αγωνιστικές δράσεις που θα λάβουν χώρα στις 6 Μάη.